Λοιπόν, τώρα να συνδεθούμε ζωντανά με την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιγιορίδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, και τώρα συζητούσαμε με τον κύριο Γαϊτάνη από τη Νέα Δημοκρατία το μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας. Σήμερα είχαμε τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μπαίνουμε σε ένα καινούριο σύστημα και την ίδια ώρα όμως βλέπουμε στην χονδρεμπορική η τιμή να είναι κοντά σε νέο ρεκόρ. Τι παραπάνω μπορεί να γίνει ή τι δεν γίνεται σωστά? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ενέργεια είναι από τις πιο ακριβές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ακρίβεια γενικότερα ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και την ελληνική οικονομία. Έχουμε έναν πληθωρισμό που καλπάζει με πάνω από 12%. Και όταν αναφερόμαστε στον ενεργειακό πληθωρισμό, αυτός βρίσκεται στο 62%, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 39%. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς λόγους και κυρίως όμως είναι μια ακρίβεια που οφείλεται στην ανεπαρκή αντιμετώπιση της από την κυβέρνηση. Άκουσα πριν τον κύριο Γαϊτάνη να λέει ότι έχουμε στη χώρα μας την ακρίβεια Πούτιν. Η αλήθεια όμως είναι ότι η χώρα έχει την ακρίβεια Μητσοτάκη. Και αυτή η ακρίβεια υπάρχει από την αρχή αυτής της διακυβέρνησης. Χαρακτηριστικά να θυμίσουμε ότι από το Σεπτέμβριο του 2019 έχουμε μία αύξηση στην ενέργεια στα τιμολόγια ρεύματος πάνω από 10%. Στη συνέχεια πολιτικές επιλογές αυτής της κυβέρνησης, όπως είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, η ιδιωτικοποίηση του 49% των δικτύων της ΔΕΠΑ, των δικτύων του φυσικού αερίου, δημιούργησαν μία τέτοια κατάσταση, ώστε και με την βίαιη απολιγνητοποίηση που εξήγηλε από τον Σεπτέμβριο του 2019 στο συνέδριο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή ο Πρωθυπουργός, εξάρτησε τη χώρα από το φυσικό αέριο. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα να φτάσουμε σήμερα και με την επιδείνωση από την Ρωσο-Ουκρανική κρίση, η χώρα μας σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν να έχει την μεγαλύτερη τιμή ενέργειας στις επιχειρήσεις και την τρίτη μεγαλύτερη τιμή ενέργειας στα νοικοκυριά. Εδώ λοιπόν δεν υπήρξε από την πλευρά της κυβέρνησης η αντιμετώπιση που θα έπρεπε όσον αφορά την εσχροκέρδεια η οποία υπάρχει και αυτό αποδεικνύεται από τα υπερκέρδη που παρουσιάζουν οι παραγωγοί ενέργειας τα οποία σύμφωνα και με την ΕΡΑ είναι στα 2,2 δισεκατομμύρια και η κυβέρνηση αντί να αντιμετωπίσει αυτή την εσχροκέρδεια και να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά που είναι δυσβάστακτο πλέον το κόστος αυτό, προσπαθεί με αλχημίες να μειώσει τα κέρδη τα οποία εμφανίζουν οι εταιρείες αυτές. Από την μια λοιπόν οι πολίτες πληρώνουν διπλάσιους και τριπλάσιους λογαριασμούς στην ενέργεια. Παίρνει λοιπόν η κυβέρνηση με την πολιτική της από την τσέπη του Έλληνα πολίτη 10 και επιστρέφει το ένα με το Power Pass, το οποίο είναι πραγματικά μια μεγάλη κοροϊδία. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση ανεπαρκή. Τα μέτρα της, γιατί είναι κοροϊδία, γιατί είχαν καλλιεργηθεί εντυπώσεις ότι θα είναι 600 ευρώ και δεν ήταν, ότι δεν είναι σωστά τα στοιχεία με τα οποία μετρήθηκε η ρήτρα αναπροσαρμογής και το 60%. Γιατί ακριβώς είναι απάτη? Και για το ότι δεν μετρήθηκαν σωστά τα ποσά και για το ότι δημιούργησε την εντύπωση ότι θα επιστρέψει 600 ευρώ. Να θυμίσουμε τις δηλώσεις του κ. Δημητριάδη, ο οποίος έλεγε να δούμε πώς θα γίνει ο τρόπος καταβολής των 600 ευρώ ή το πώς θα συμμετέχουν οι πολίτες στην πλατφόρμα των 600 ευρώ. Στην πραγματικότητα όμως οι πολίτες είδανε να επιστρέφονται 30, 40 και 50 ευρώ. Και η άλλη κοροϊδία είναι ότι ο κ. Σταϊκού για παράδειγμα έλεγε ότι το Power Pass θα αφορά το σύνολο σχεδόν των καταναλωτών το 95%. Στην πραγματικότητα όμως από τα 4,2 εκατομμύρια παρόχων το 1,7 εκατομμύρια έμεινε εκτός οποιασδήποτε τέτοιου είδους επιστροφής. Εδώ λοιπόν υπάρχει με βάση τους υπολογισμούς που γίνονται μία μεσοσταθμική επιστροφή των 17 ευρώ που πολύ απέχει από τα 600 που διαφήμιζε η κυβέρνηση τα οποία θα πάρουν ελάχιστη
πάροχοι που έχουν πληρώσει 3.000 και 4.000 ευρώ και έχουν πολύ κοστοβόρη ενεργειακή δραστηριότητα. Εδώ λοιπόν ούτε η κάλυψη όλων των οικοκυριών έγινε, αλλά και το ποσό προφανώς δεν είναι επαρκές. Όταν ο άλλος βλέπει να επιστρέφονται 30, 40 ή 50 ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα τα τιμολόγια που καλείται να πληρώσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν ακόμη και τον μισθό του, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό το πρόβλημα πραγματικά αυτή τη στιγμή ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Και νομίζω ότι όλο αυτό το καλλιεργούμενο αφήγημα που προσπαθεί επικοινωνιακά να περάσει η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ναι, εμένα με ανησυχεί περισσότερο το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός δουλεύει στους κόφτες. Να μπουν μερικά λεφτά το Πάσχα από τους εκδρομείς, να βγάλουμε ένα fuel pass. Να μπουν μερικά λεφτά από τον τουρισμό, να βγάλουμε ένα power pass. Ο προϋπολογισμός δουλεύει στα όρια της αντοχής του και σαν μια χώρα που είμαστε πάρα πολύ χρεωμένοι και με το δημόσιο χρέος και με το ιδιωτικό, μην ανησυχείτε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις από το παρελθόν που δεν θέλουμε να επαναληφθούν. Προφανώς δεν θέλουμε να επαναληφθούν καταστάσεις που να θυμίζουν μνημονιακές επιλογές. Δυστυχώς όμως αυτή η κυβέρνηση κάνει επιλογές οι οποίες μας οδηγούν σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και δεν ενδιαφέρεται να στηρίξει τον Έλληνα πολίτη. Εδώ πραγματικά έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση αυτή δεν κατανοεί την πραγματικότητα, δεν κατανοεί την έκρηξη της ακρίβειας και το τσουνάμι αυτό στην αύξηση των τιμών. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν έχει αντίληψη του τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Την μια μας έλεγε ότι έμαθε ότι οι πολίτες εξαρτώνται από τον μισθό τους. Την άλλη απευθυνόταν στους νέους μας και τους έλεγε ότι δεν χρειάζεται να ενδιαφέρονται για τα χρήματα, αλλά να έχουν μια ολιστική και πνευματική προσέγγιση για τη ζωή. Μόλις τώρα είπε στους νέους ότι πολλές φορές οι ίδιοι φταίνε, οι οποίοι δεν δουλεύουν στην μαύρη εργασία. Δεν είπε τη λέξη φταίνε όμως. Αυτά όλα είναι δείγματα αναλγησίας, κοινωνικής αναλγησίας αυτής της κυβέρνησης. Και προφανώς όταν η κυβέρνηση αυτή καλείται να στηρίξει τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, λέει ότι χρειάζεται δημοσιονομική σύνεση για να βγουν και οι στόχοι του προϋπολογισμού. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι πολιτική επιλογή. Για παράδειγμα, από την μη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα έχει εισπράξει 3,4 δις περισσότερα από ό,τι είχε εισπράξει την περσινή χρονιά. Mm. Αυτό όμως δείχνει ότι γίνεται μία αφέμαξη στον οικογενειακό προϋπολογισμό για να στηρίξει τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν υπήρξε ένας σοβαρός σχεδιασμός με βάση τις αντικειμενικές συνθήκες που υπάρχουν και όταν πρέπει να στηριχτούν τα απλά κοινωνικά στρώματα, η κυβέρνηση λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί θα εκτροχιαστεί η οικονομία. Όταν όμως είναι να δώσει τα 7,5 δισεκατομμύρια κλειστούς διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις προς τους συμμετέρους, τότε τα βρίσκει τα χρήματα. Δεν είναι λοιπόν μόνο ζήτημα του να πάει ο προϋπολογισμός όπως πρέπει, αλλά είναι ζήτημα του τι επιλογές κάνει η κυβέρνηση και πού προσανατολίζει τους διαθέσιμους πόρους που υπάρχουν. Κυρία Τελιγιορίδη, με αυτό θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε απόψε στο Δελτίο. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.